Άγραφα, Κυριακή των Βαΐων, 2021. Ημέρες καραντίνας και κορονοϊού. Επιτέλους γίνεται ο άσφαλτος από τη διασταύρωση που πάει για Επινιανά, κάτω Βραγκιανά, τρίτο το Τροβάτο και Σία και για Μουζάκη στο τέλος. Εμείς ανεβαίνουμε πάνω για Άγραφα. Άγραφο, άσφαλτος πλέον και με διαγράμμιση. Αυτά είναι. Μέρα βροχερή, 10 βαθμοί Κελσίου. Εχθές και σήμερα, εχθές ειδικά έχει πάρα πολύ βροχή, σήμερα έχει κόψει προς το παρόν. Από αύριο καλοκαίρι, μεγάλη εβδομάδα. Από ό,τι βλέπετε, οι πέτρες είναι συχνό φαινόμενο εδώ πέρα στα άγραφα. Με το που βρέχει, πέφτουν. Και καλά είναι να μην είσαι εσύ από κάτω. Απλά περνάς με λίγο γκάζι. Πάμε για τον Ερώμηλο. Την ταβέρνα στην είσοδο του χωριού. Ακούγοντας Τάκη Καρναβά, χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους. Είμαστε στον Πήλια και δώσαμε τα δώρα που έφερε όλος ο κόσμος. Ο Δημήτρης Ονάτας από Αυγερνό Κοζάνης, ο Δημήτρης ο Τσαγκαρόπουλος από Θεσσαλονίκη, με το εργοστάσιο εκεί με τα τουρσιά, τις πιπεριές και δεν συμμαζεύεται. Και ο Παναγιώτης και η Χαρούλα που έχουν αρτοπείο στην Καρδίτσα. Με καταγωγή από Βραγκιανά, Καρδίτσες. Και δεύτερη καταγωγή, Ελάτια. Ελάτια Φθιώτιδας, Αμφίγλια και έτσι. Και οδική σήμανση, όχι χαζουμάρες. Αυτό ήταν η άσφαλτος, τελείωσε. Δεν ξέρουμε αν θα βρούμε προς τα πέρα. Ήταν δύσκολο να γίνει άσφαλτος εδώ από ό,τι βλέπετε. Και θα πάμε στο νερόμυλο του Κιτσιάπου. Έχει φύγει το πλακόστρωτο που όλοι το κάνατε θέμα στις... Α, πάλι άσφαλτος. Θέμα στο ίντερνετ που χάθηκε η ομορφιά. Γιατί ρίξαν πίσω εκεί μπροστά. Τι έχουμε εδώ πέρα. Είναι αυτό που σας λέγαμε, όταν βρέχει, πιστεύω να περάσουμε, έτσι, περνάμε. Αυτό που σας είπα, κάτσε να περάσουμε και λίγο γρήγορα, μην έχουμε τίποτα πάλι εδώ. Είμαστε τυχεροί. Εντάξει, απλά τα βράχια δεν πέφτουν ποτέ, να ξέρετε ότι δεν είναι τα αυτοκίνητα που κάτω. Βοηθάει ο Θεός εδώ πάνω. Κάτσε να περάσουμε λίγο γρήγορα. Και φτάσαμε και στο νερόμυλο του Κιτσιά, στην είσοδο από το χωριό Άγραφα. Ωραίο και το πλακόστρωτο, αλλά και πίσω ακόμα καλύτερη που λέτε, παιδιά. Ορίστε ο νερόμυλος. Σε μία εβδομάδα ανοίγουν τα μαγαζιά έξω. Αφήστε τα Άγραφα εδώ να καθίσεις έξω, υποτίθεται. Πού να αντέξεις έξω. Αν είναι δυνατόν. Μέσα και με σόμπα. Αυτά από Άγραφα και Βρετανία. Γεια σας από ένα μικρό βιντεάκι. Μπροστά είναι, ανεβαίνουμε στο χωριό Άγραφα στα 2 χιλιόμετρα.